χορογραφία. Wow, Πασοντόμπλε. Πρέπει να γίνει τόσο η χορογραφία καλή, ώστε να μην πραγματικά συγκρίνεται με το προηγούμενο πράγμα. Τους φάνηκε λίγο παράξενο που συνδέσαμε το βρικόλακα με το Πασοντόμπλε. Πού να δούμε αυτή τη βδομάδα τι θα κάνουμε. Τα πάντα ταιριάζουν με το Πασοντόμπλε. Η Λάουρα κάτι περίεργα μου έλεγε. Δεν ξέρω τι ετοιμάζει. Με το πάσο ντόπλε όλα ταιριάζουν. Πάω! Έτοιμη! Πού πας έτσι? Πάσο ντόπλε! Έχει και ωρίτσα από πίσω, έτσι όπως τη θέλουμε. Στην αυτή. Όταν ο Κόκορα κυνηγάει τον Κότα, δεν γίνεται τα βρωμαχία. Ο Ούμπελιξ έχει κέρατα. Και εδώ έχει τάβλο. Άρα, πάσο ντόπλε. Αυτό. Τι είναι τούτο? Όταν ο ταυρομάχης φοβάται από τον ταύρο, κάνει σαν πάπια, παπίζεται και μετά σηκώνεται και φεύγει. Τι είναι? Τι, ντομάτα είναι. Ο ταυρομάχης δεν έχει αυτό το κόκκινο το πανί. Κόκκινη είμαι κι εγώ, οπότε θα άρχισε να με φας. Α? Και ξέρεις τι, θεωρώ κιόλας ότι κρύβει και τις ατέλειες. Πάντως το θέμα είναι τώρα ότι πρέπει να πάω τώρα για πρόβα, να πάω για τα κανονικά τα ρούχα. Ωραίο είναι και αυτό, δεν το συζητώ. Αλλά... αυτό είναι τώρα ας πούμε για ένα φωτίσιο πασοντόπλα. Τώρα και τα... ένα... φωτίσιο. Ναι, της φωτιάς, γιατί είναι κόκκινο. Αυτό το κορίτσι δεν θα σοβαρέψει με τίποτα. Πόσο ψηλά θες να, να πας? Περίμενε, Αυτά τα lift δεν ξέρω τι να τα κάνω. Ούτε τα lift ξέρουν τι να κάνουν με μένα. Εκεί κάτω, λίγησε το αυτό. Εκεί. Μπράβο. Και τώρα, αυτό. Μπράβο. Κριτική Επιτροπή, βλέπετε τι κάνω για σας. Εύχομαι, ελπίζω, παρακαλάω να μην βρεθώ για τέταρτη συνεχόμενη φορά στη θέση της προτινόμενης. Τρίτο ζευγάρι είναι η Λάουρα και ο Γιάννης και θα χορέψουν Πάσο Ντόμπλε. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Αρχικά θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο και να ευχαριστούμε στην Έλενα Παπα-Νικολάου για τα κοστούμια που βλέπω. Σήμερα είστε πραγματικά όλοι πάρα πολύ καλοί. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Για να είναι απίστευτη. Λίγο πιο εδώ. Τι γίνεται? Δεν ξέρω τι να σε πρωτορωτήσω. Ποιο από όλα, άσε τώρα, άμα σου πω τι έχει συμβεί. Μπράβο, καλά έκανε. Εντάξει, δεν μας είδε κανείς. Για πες μου. Καλά. Ήτανε φωτίσιο το Πασοντόμπλε.
Ήταν αρκετά φωτίσιο. Ναι. Εμείς ασπρίσαμε μεν, αλλά ευχόμαστε ότι η φωτιά βγήκε από μέσα μας. Ναι. Θα ήθελα λίγο να ακούσω την ιστορία με τον κύριο Ταυρομάχη, αλλά φοβάμαι ότι θα μπερδευτούμε πάρα πολύ, γιατί άκουσα πολλές. Ήθελες να ντυθείς ντομάτα για να χορέψεις πάσο ντόμπι. Δεν είναι καλή ιδέα. Όχι. Γιατί υπάρχουν αυτοί οι διάφοροι σημερινοί που μπορούμε να δημιουργήσουμε. Ποιοι δηλαδή. Για να... Ας πούμε, με την ντομάτα σκεφτήκαμε, επειδή ο Ταύρος. Σκέφτηκα, εντάξει. Ναι, βέβαια. Επειδή ο Ταύρος τρελαίνεται στο κόκκινο και γίνεται και αυτός ο ντοματοπόλεμος στην Ισπανία, ξέρεις. Καλά, εντάξει, είσαι πολύ μπροστά, δεν μπορώ να σε ακολουθήσω. Πραγματικά. Δεν μπορώ. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα άλλο, να έρθουμε λίγο στα δύσκολα. Να με. Τρεις φορές προτινόμενη. Α, στα ζέτα. Ναι, αλλά δες και τη θετική πλευρά. Ποιες από όλες. Πρώτον, ίσως να τρίτωσε το κακό. Και δεύτερον, τρεις φορές προτινόμενη, τρεις φορές όμως έμεινες, δεν έφυγες. Δεν ξέρω οι άλλοι αν σου μιλάνε. Τι είπα. Δεν ξέρω πώς είναι η σχέση σου με τα ζευγάρια τα υπόλοιπα. Δεν ήθελε κάδρο μαζί μου. Α, δεν ήρθε ο Σπύρος. Ναι, δεν ήθελε ο Σπύρος. Ούτε φωτογραφίες δεν βγάζει άλλο μαζί μου. Γιατί Σπύρο. Τώρα που να σου απαντήσει, ετοιμάζεται ο Σπύρος. Βλέπω όμως ότι δεν σε στεναχωρεί πάρα πολύ όλο αυτό που συμβαίνει και μ' αρέσει γιατί προσπαθείς και κάθε φορά έρχεσαι εδώ και είσαι πάρα πολύ δυναμική και εξελιγμένη κατά τη δική μου άποψη. Θέλω, τώρα να δούμε τι θέλει και η Κριτική Επιτροπή. Mm-hmm. Κύριε Κοστάλα. Μου άρεσε πάρα πολύ το ξεκίνημα, τηλεοπτικά ήταν μαγικό το ξεκίνημα. Και μπράβο πραγματικά στον σκηνοθέτη, ήταν πολύ πολύ όμορφο. Το βλέπετε στην οθόνη σας, είναι μια μαγεία. Στη συνέχεια η εξέλιξη ήταν καλή, δεν ήταν όμως τόσο όσο το ξεκίνημα μας προετοίμασε. Λυπάμαι, δεν είχε για μένα την ενέργεια που θα έπρεπε να έχει το Πάσο Ντόμπλε στα πόδια και στο κορμί και στα χέρια. Αυτό που θα περίμενα από σένα, Λάρα. Κατά άλλα ήταν μια πολύ ωραία εμφάνιση. Περίμενα κάτι περισσότερο. Μου τη στεναχωρήσατε λίγο, δεν το βλέπετε. Φωκά. Όσο σημαντική είναι μια χορογραφία, έχει δίκιο και ο Αλέξης, είναι σημαντικό και το φως που δίνει όλο αυτό. Ο Αντώνης ο Λιναρδάτος είναι ο light designer και θα ήθελα ένα χειροκρότημα για αυτό που είδα. Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Όσο για τη χορογραφία ήταν πολύ ωραία, πραγματικά Λάουρα, εξελίσσεσαι, παρουσιάζεις κάτι διαφορετικό. Όντως ήθελαν κάποια βήματα μεγαλύτερη σταθερότητα, γιατί το Πάσο Ντόμπλε αυτό είναι ο δυναμισμός που βγάζουν τα βήματα και τα σταθερά σταματήματα. Παρ' όλα αυτά, εμένα μ' άρεσε ο τρόπος που εκφράστηκες μέσα από αυτό το χορό. Και το προηγούμενο που είχατε κάνει, που δεν ήταν στην ίδια ατμόσφαιρα, ήταν επίσης ένα δυναμικό Πάσο Ντόμπλε. Ευχαριστούμε. Πολύ ωραία. Και θα κλείσουμε με τον Γιάννη. Παρόλο τη διασταλτική ερμηνεία του κόκκινου, γιατί και εμείς το έχουμε ντομάτο σαλάτες και δεν έχουμε σχέση πολύ με την Ισπανία, ήταν μια χορογραφία που εγώ την βρήκα ενδιαφέρουσα. Στο πλαίσιο των τελευταίων εμφανίσεων σας, μάλλον ήταν καλύτερο. Και νομίζω ότι θέλει ακόμα πολύ δουλειά. Okay. Πάμε να πάρουμε τα φτάρια. Πας, για να δούμε. Άντε, πάμε. Μπορεί να είναι και αυτά μέσα. Εντάξει τώρα, δεν νομίζω να πήγαμε τόσο πίσω. Έλα εδώ, Λάουρα. Έλα εδώ, Λάουρα. Έλα εδώ. Σε στεναχωρέσαν, Όλα καλά. Τι να κάνω, τη φεύγω ντομάτα να νιώσει λίγο καλύτερα. Όχι, σε θέλω φασόλι. Πάμε λοιπόν να δούμε τη βαθμολογία. Πάμε να δούμε. Η βαθμολογία των κριτών είναι... Γκαλένα Βελίκοβα. 8. Αλέξης Κοστάλας. 8. Κάτια Δαμπουλάκη. 8. Γιάννης Λάτσιος. 9. Φώκας Ευαγγελινός. 9. Σύνολο 42 βαθμοί. Το καλύτερο για το τέλος. Τι ωραίο. Αχ, ο ήλιος ανέτειλε στο πρόσωπο της Λάουρα.
Φωτιστήκαμε όλοι. Λάουρα, θέλω να σου πω ότι πλάκα-πλάκα είναι υψηλότερη σας βαθμολογία μέχρι τώρα, το ξέρεις αυτό. Ναι! 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 Είναι τέλεια. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, για πες εδώ στον κόσμο τι πρέπει να γίνει τώρα, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα. Και εσύ το ξέρεις καλύτερα από όλους. Ρωτήστε με να μάθετε. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για μας και εσείς στο σπίτι το ξέρετε αυτό. Χ7 παιδιά, αν θελήσετε να συνεχίσουμε. Να μην συνεχίζουμε και αυτά τα crash test της καρδιάς και αυτά τα check-up και τέτοια. Να περάσουμε καλά την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, βοηθήστε τη, γιατί μόνο εσείς μπορείτε να το κάνετε από το σπίτι. Πρέπει να ψηφίσετε τη Λάουρα και τον Γιάννη για να είναι εδώ την επόμενη Κυριακή. Χ7 ψηφίστε τη, κοιτάξτε τι όμορφη που είναι. Άραση, φαίνεται κάτι πάρα πολύ εύκολο. Να ξέρετε ότι είναι δύσκολο. Και ό,τι φαίνεται δύσκολο, είναι εξίσου δύσκολο. Κυρίες και κύριοι, τα 6 διαγωνιζόμενα ζευγάρια παίρνουν θέση για να ξεκινήσει ο μαραθώνιος χορού. Σε λίγα λεπτά, ένα από αυτά θα ανακηρυχθεί νικητής του Dance Boogie Marathon. Βρίσκεται εκτός διαγωνισμού είναι η Έλενα και η Ηλίας. Το Dance Boogie Marathon τελειώνει για αυτούς έχοντας κερδίσει 5 βαθμούς. You reach a destination, but alas and alack. You need some compensation to get back in the black. You take the morning paper from the top of the stack. I read the situation from the front to the back. But the only job that's open needs a man with a knack. So put it right back in the rack, Jack. Choo-choo, choo-choo, choo-boogie. Woo-woo, woo-woo, choo-boogie. Choo-choo, choo-choo, choo-boogie. Take me right back to the track, Jack. Track. I live a life of rally in a beaten down shack. So when I hear the whistle, I can beat through the crack. I watch a tread of water with his ball on the jack. Αυτή τη στιγμή οι κριτές έχουν αποφασίσει και για το δεύτερο ζευγάρι που αποχωρεί. Είναι ο Νίκος και η Αναστασία. Η Ζέτα τους κάνει νόημα και θα εγκαταλείψουν τη σκηνή. 6 βαθμοί θα προσθεθούν στη συνολική τους βαθμολογία.
Αντώνης Χορού τελειώνει και για τη Λάουρα και τον Γιάννη. Πολύ αξιόλογη προσπάθεια και γι' αυτό θα ανταμυφθούν με 7 βαθμούς.